Σόου πια. Σόου. Σνόου. Όχι σόου. Δεν μπορώ να καταλάβω αφού είχαν πει πως όχι. Δεν θα υποχρεώσουν κάποιον. Αν δεν θέλει, δεν θα το έχει. Δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα όλα πως γυρνάνε. Και για πρόστιμο τους λέει, αν για εμβόλιο δεν πάνε. Έλα μα το Θεό, είναι πια τραγικό. Αν δεν θέλεις και πάλι πληρώνεις. Υποχρεωτικό, αλλιώς δώσε 100. Η τρυπή σου λεφτά να κλειτώνεις. Έλα μα το Θεό, τι άλλο Θεέ μου θα δω. Δεν μπορώ ούτε καν να θυμώσω. Έλα μα το Θεό, τι είναι πάλι κι αυτό. Μα το πρόστιμο θα παραβώσω. Έλα μα το Θεό, είναι πια τραγικό. Να ζητάν 100. Ρε παιδιά, να σας... Εντάξει, όχι που είμαστε τώρα το... Αλλά εντάξει, εντάξει. Έλα, καλό μην... Δεν είχα δει ότι είχε μπει σε... Μπράβο, παραγωγάρα! Παιδιά, υπέροχο, αναπάντεχο, εξαιρετικό. Νέα μέτρα! Όλα πολύ καλά. Πολύ. Τίποτα. Να πεθάνουμε να ησυχάσουμε θέλουμε. Μπας και δεν γίνει κάτι. Λοιπόν, αρχικά, πάμε το πιο υπερευχάριστο. Το εμβόλιο για τους άνω των 60 γίνεται υποχρεωτικό. Δεν έχω καλύτερο. Αλλιώς, ναι βέβαια. Αλλά δες τι ωραίο που δεν είναι. Μην ακούτε μόνο τους τίτλους που... Όχι. Αλλιώς λέει ελεύθερος είσαι. Φυσικά. Μην το κάνεις. Δεν σε υποχρεώνω. Αλλά θα πληρώνεις 100 ευρώ το μήνα. Από τα 400 που είναι η σύνταξη. Κατάλαβες. Έλα, αυτό θέλει χειροκρότημα. Σ' αφήνει 300. Κάβα για να... Πολύ ωραία. Πολύ χαρά, Στέλιο, πολύ χαρά. Υπάρχουν επιλογές, το βλέπεις όμως. Δίνουν κίνητρα. Γιατί έτσι και από το πάρε μεγκαμπάιτ μέχρι το πρόστιμο, επειδή δεν τρυπήθηκες. Τι νομίζεις, Στέλιο μου. Δυο μαρκούτσια δρόμος είναι. Βέβαια, α, έχω και αυτό. Υπερευχαριστοτερότερο, βέβαια. Από 6 μέχρι 12 Δεκέμβρη θα μας το χώνουν τζάμπα. Δωρεάν μαρκούτσι. Πολύ... για να βρούνε τους ασυμπτωματικούς έρευνα. Πολύ ωραία. Οι οποίοι φαντάζομαι θα πληρώσουν και αυτοί κάποιο πρόστιμο. Εντάξει, δεν μπορεί. Αν και εδώ που τα λέμε, εντάξει, παιδιά, τι είναι και 100 ευρώ. Σιγά, τίποτα. Εδώ πέρα στην Αυστρία τους φυλακίζουν. Άμα δεν το κάνουν. Το... Είδες τι ωραία η Αυστρία. Έσχος. Κάτι τέτοιο εδώ δεν θα γίνει. Δεν πιστεύω. Ναι. Όχι, ναι, όχι. Παιδιά, το θέμα είναι ότι καταφέραμε να φτάσουμε στα Χριστούγεννα τώρα. Λίγο να χαρούμε, Στέλιο. Λίγο να στολίσουμε. Έλα λίγο, να δούμε. Ωραίο. Αμάν τι. Α, είναι Κύπρος, Κύπρος. Στόλισαν την πατάτα, Στέλιο. Πατάτα, δεν είπαμε. Ναι, πατάτα. Μοιάζει με το άλλο. Οκ, okay, αλλά. Ναι, όχι, βάση είναι πατάτα. Πολύ εντυπωσιακό. Τρέχουσα ψυχολογική κατάσταση όταν άκουσα τα μέτρα. Το λέει. Και αυτή με τα λαμπάκια εδώ είναι τα νεύρα μου πια πάνω στο αστέρι. Μπράβο για την πατάτα που τη φωταγώγησαν κιόλα, Στέλιο. Ήταν διακριτική. Κατάλαβες. Οπότε τώρα πια τη βλέπεις και από δορυφόρο σου. Λέει μην τυχόν και θέλει να έρθει κανένας εξωγήινος να το δει, να πει, να δει το γιγάντιο τον Γκιόνι με το λαμπάκι. Ναι, να σου πούνε, άσε πού να πάμε εκεί. Εκεί θα πέσει πατάτα. Άστο, δεν είναι, άστο, δεν είναι τώρα. Παιδιά, έχω breaking, προσέχτε γιατί είναι σοβαρό. Σοβαρό breaking. Από την επιστημονική κοινότητα, Νικόλα. Την κοινότητα των επιστημόνων. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, τα ξένομποτς, λέει. Ποια ξένομποτς. Συγγνώμη λίγο, breaking news πάνω σε χιόνι βλέπω εδώ. Ναι. Εντάξει, έλα, 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 έλα. Έλα, πια διδάσκουνε, τα διδάσκουνε. Α,
και μπράβο. Κάτω κάλτσες. Νόμιζα είναι το πρόγραμμα που βγάζει ο σταθμός που βγαίνουν. Ταινιάρα σήμερα, παιδιά, ναι, ταινιάρα. Τι έγινε, εγώ. Δεν θα πω, ταινιάρα. Όχι, θα πω, ναι. Ταινιάρα. Χθες μου στέλνανε μηνύματα. Είχαν μείνει στο Sky και δεν ξέραν τι θα δουν. Δεν είναι. Ναι, πάμε τώρα. Ναι, άλλο Νικόλα, break. Κακός. Λοιπόν, ακούς τα ξένο bots τώρα, λέει, παιδιά, ναι. Που είναι κάτι ανάμεσα, λέει, σε ρομπότ και σε ζωντανό οργανισμό. Ζωντανό. Ωραίο αυτό. Θα μπορούν όπου να είναι, λέει, να αναπαράγονται, Νικόλα. Ακού, δουλειά δεν έχει το ρομπότ, αυτό είναι τα ρομποτάκια του, ναι. Εντάξει, καλό είναι, ρε Νικόλα, αυτό δεν λέω, αλλά λίγο έχω στραβώσει λίγο. Άρα πώς είναι καλό αυτό. Μου τη πάει, εντάξει. Μου τη πάει γιατί μέχρι και τα ρομπότ αναπαράγονται, ρε Νικόλα, εγώ τίποτα. Άντε καημό που έχει. Το δικό μας το ρομπότ. Το απλό ρομπότ. Αυτά είναι ρομπότ. Είναι ξένα ρομπότ. Ξένα μόρια λέει άλλη. Γνωστή σου, Αγγελική. Δεν είναι, όχι να σου πω γιατί και τα ξένα ρομπότ. Τι να πει, με το καλό, με το, να ευχηθούμε. Αυτά είναι να κάνουν ξένο μποτάκια. Καλό μεσημεράκι και τα ρομπότ. Τίποτα, πού φτάσαμε. Είναι σοκαριστικό πάντως έτσι, να κάνει το ρομπότ και να μην κάνεις εσύ. Στη βαράει κάπως. Πώς τη βάρεσε στο Sneak the Hustle, τα μάθατε. Χάσλα με το Sneak. Άστο. Έσβησε όλες τις φωτογραφίες από το Insta. Τον έπιασε μια τρέλα, κράτησε μόνο αυτή εδώ. Εντάξει, είχε και καλύτερες. Θυμάστε μια ώρα με μια φούξια γούνα που είχε. Δεν είναι τώρα. Ήταν ωραίο. Κρίμα, την έσβησε. Τώρα, άμα μου λείψει, δεν μπορώ να μπω στο προφίλ να την ξαναδώ. Και να ήταν μόνο αυτό. Δεν σταματάνε, παιδιά. Αυτό είναι κατράκι. Ο Κάνιε. Ζήλεψε το Χάσλα. Πήγε και έκανε. Τα ίδια. Τις έσβησε και αυτός όλες τίποτα. Μπλανκ, κενό. Θες να τσεκάρεις τι κάνει ο Κάνιε και βλέπεις λευκό. Δεν ξέρω, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, Στέλιο. Το μόνο που με έδωσε χαρά, γιατί πάντα βρίσκουμε κάτι να μας δώσει χαρά, ήταν αυτό. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε κάτι όχι τόσο αθώο, όπως αυτό που είδαμε. Θα πάμε στα του Μπάτσελο. Γιατί σήμερα έχουμε επεισόδιο. Εκτάκτος, σήμερα Τρίτη, το Μπάτσελο, στις 10:30. Ακούς και σκέφτηκα, κάτσε χάρηκα, γιατί λέω, άμα το βάζουν και Τρίτη, πάνε πει ότι το πάνε για να τελειώσει πιο γρήγορα. Και λέω, εδώ είμαστε, θα λυτρωθώ. Και για πρώτη φορά, Στέλιο, έκατσα χθες να δω Bachelor. Πιάνω τηλεκοντρόλ, βάζω άλφα με δυσκολία, γύρναγε Sky συνέχεια, άστο. Το έκανα και εκεί που περιμένω, κάπως άβολα είναι η αλήθεια, να δω τις νύφες, βλέπω αυτό. Και λέω, όπα, όπα. Το ντύσανε Iron Man. Όχι σαν τις δικές μας ταινίες, τι να πει ο Iron Man, το 2 κιόλας, το 1 να έλεγα, το 2 τα ίδια έκανε, με την ίδια στολή. Και με φόβο, μένω λίγα λεπτά ακόμα και καταλαβαίνω, μου πήρε χρόνο, ότι είναι ταινία. Ούτε παπά Στέλιο, ούτε τον υφομάζωμα, ούτε φέτα πρόβλημα, Κοτσόπουλο μπλοκ και δεν άντεξα. Πήρα την Κατκέν τηλέφωνο και ξέσπασα. Γυρνάω και της λέω, μωρή καινούριο. Τι ήταν αυτά που πες εχθές. Α, εγώ είμαι καλός, ωραία. Μα δεν προσεχείς λίγο κι εσύ αυτά που λες. Είχα αράξει και βάλα μια φορά να δω, να δω έναν Αλέξη κι όμως τον έψαχνα παντού. Iron Man είχε και πουθενά το ραντεβού. Χάρηκα λίγο που δεν το είχε τελικά, αλλά θέλω να καλέσω την αστυνομία για να καταγγείλω μια παρανομία. Είπανε το Bachelor θα το βάζαν Τρίτη, που τόσο παπάς βρε αλφαλή. Θέλω να καλέσω την αστυνομία. Είπαν για Εργένη και βάλαν ταινία. Μήπως Παναγιά μου το καθιερώσουν. Μήπως τον Εργένη τώρα κόψουν. Να το κόψουν. Να μας σώσουν. Μα συγγνώμη, λες θα το βάλεις και δεν το βάζεις. Δεν σέβονται τον τηλεθεατή. Τίποτα, τον τηλεθεατή. Πού να το βάζαν και πάλι, δεν θα το σεβόντουσαν, αλλά θέλουν να πω δεν είναι και ωραίο. Ο άλλος μπορεί να έχει στηθεί. Να δει τον Μπάτσερ, πω, πω, τενοτήτη, να δει τον Μπάτσερ και του βάζεις ταινία και το γυρνάει
και αναγκάζεται να δει αυτό. Πάμε. Τι έγινε? Σκιαχτικό πια. Μα τι έγινε, και εγώ αυτό δεν είναι για βράδυ. Ήταν το κόνσετ. Κόνσετ. Χωρίς πτ. Ναι. Ήταν τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτά που πληρώνουμε κι εμείς. Στη Λαγνία ποιον είχαν, τον Καράβα. Είτε καλά. Νίλς Χόλγερσον. Ωραίο παλτό. Μα γιατί, κυρία Πάπια, δεν πήγαμε μέσα στο σπίτι? Δεν ξανακάνω αυτό. Μα γιατί, κυρία Πάπια, δεν με πήγε σπίτι? Πολύ τρομερό, τρόμαξα ένα. Αυτός τώρα είναι στη Νέα Υόρκη. Ντυμένος, κουμπωμένος με το σκουφί. Το κρατάει για την πατρίδα το τσιτσίδι, μπράβο. Είχα κάποιο κλικ, κλικ. Υποφέρεις, σβήνεις από τη ζήλια και κλαις και τσαλακώνεις τη φωτογραφία. Έλα ρε Ναπολέον, πάμε. Σε κερατώνει, Χριστιανέ μου, με τον κολλητό σου φίλο. Τώρα να δω. Συγγνώμη. Κλάψε! Πίστα, ζηλεύεις, τρελαίνεις. Για άλλη το κάνουν καλύτερα, ζήλεψε. Μα το βάζω και κάνει το παιδί δουλειές, πού να ποζάρει. Του σπάσε το τέτοιο. Από ζάχαρη θα ήταν. Τίποτα. Έξαρο. Συγγνώμη, ο Σοφρονίο ήτανε. Που ήτανε το πρώτο GNTM, θυμάμαι, το 2009. Από αφηγήσεις, τέλειο, εγώ ήμουν τότε νεογνώ, τίποτα. Φέραν τον Τάσο, ε. Τόσο εμπρός πίσω. Μπράβο. 12 χρόνια μετά τα ίδια, ακόμα ωραία. Άντε να δούμε τι άλλο θα ξεσηκώσουν τώρα που... Το μπράβο που κούλουσε, ρε Στέλιο. Θα σας πω ένα κομμάτι το οποίο έχω αγαπήσει πάρα πολύ, το οποίο το έχετε ζητήσει και πάει κάπως έτσι. Αμάρτησαν και τα μοντέλα, έλα, 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 έλα και τις βαριέμαι. Τις φωτογραφίες και όλα αυτά τα κόνσεπ και πάλι τυράνιε. Αδιαφορώ πια για τα κλικ, τα κάνουν όπως πάντα. Καλύτερα να είχα δει το στερνό του Καράβα. Αμάρτησαν και τα μοντέλα, φύγει, έλα, 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 έλα και δεν θα αντέξω. Γύρνα τώρα πίσω και το σκάι θα αφήσω για να ξαναχορέψω. Τι χαρά είναι αυτή, εδώ πέρα στα κρουστά μου, έχω τον Κωνσταντίνο μου, ο Σπύρος, black and white παπουτσάκι, εδώ βρήκε το δρόμο, ο μαέστρος μου στο λαϊκό Σταύρος, ο αρχιμαέστρος της ζωής μου, ο Σταύρος πάντα κοντά μου, Πίκολο Αντρίκο, παιδική ψυχούλα από το δωματιάκι της, και αυτή η φωνή 10 εκατομμυρίων αγγέλων, ο Πέτρος ο Μιλαρινός. Μπράβο ρε παιδιά, αυτή είναι η Αλκατράς. Αμάρτησαν και τα μοντέλα, έλα, 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 έλα και τις βαριέμαι. Τις φωτογραφίες κι όλα αυτά τα κόνσεπ και πάλι τυράνιεμαι. Αμάρτησαν και τα μοντέλα, βγει, έλα, 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 έλα και δεν θα αντέξω. Γύρνα τώρα πίσω και το σκάι θα πίσω για να ξαναχορέψω. Μπράβο ρε.